Καλημέρα σας, φίλοι και φίλες του Παλμοσεύ. Σήμερα καλωσορίζουμε τον πρώην Δήμαρχο Ιστιαίας Ερυψού, Ζάχο Χριστοφή, και τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου Δίου Ολύμπου, ο οποίος θορυβημένος από τις τελευταίες εξελίξεις για την εναπόθεση απορριμμάτων στο Χιτά Ιστιαίας, μας επισκέφτηκε για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Δήμαρχε, μάθαμε ότι ο Περιφερειακός Φως Δραστηριάς Ελλάδος, σύμφωνα με έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης, είναι μη νόμιμος. Ναι, και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόκληση που μου κάνατε να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το σοβαρό θέμα, την εξέλιξη του σοβαρού θέματος, που θορυβήθηκα πάρα πολύ. Δεν θα συζητήσουμε για το αν είναι νόμιμος ή δεν είναι νόμιμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο. Υπάρχει η εταιρεία ΑΕ που με νόμο έγινε ο Φόσδα. Μπορεί να ήταν πρώτου νόμου την ψήφιση του νόμου παράνομος, τώρα όμως είναι νόμιμος. Υπάρχει μια ΑΕ που διαχειρίζεται τα σκουπίδια, τα στερεά απόβλητα, όλη τη στερεά Ελλάδος. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η εξέλιξη, να σας πω δύο κουβέντες για την εξέλιξη. Πληροφορήθηκα τη Δευτέρα ότι υπάρχει απόφαση, ούτως ώστε ομόφωνη μάλιστα απόφαση, να μεταφέρονται σκουπίδια στο Χιτά Ιστιαίας από τον πύργο Ηλίας και από την Τίνο. Έκανα κάποια τηλέφωνα. Το πρώτο τηλέφωνο που πήρε ήταν τον πρώην πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, τον κύριο Νικολάου, δήμαρχο Θήβας. Με ενημέρωσε πλήρως και το διευθυντή του ΦΟΣΔΑ εκεί στη Θήβα, και με ενημερώσαν πλήρως το τι έγινε. Πήραν μια απόφαση λοιπόν, η Δήμαρχος Ιστιαίας Ερυψού ήταν παρόν στην απόφαση αυτή που πήρανε, ο κύριος, ο αέτερος συνάδελφός της, ο Δήμαρχος Λίμνης Αγίας Άννας Μαντωδίου, ψήφισε θετικά. Η Δήμαρχος Ιστιαίας δεν έφερε καμία αντίρρηση έτσι, στο γεγονός αυτό για τη μεταφορά των σκουπιδιών εδώ, στο Χιτά της Ιστιαίας, και έτσι θα αρχίσει σε λίγο καιρό να μεταφέρονται σκουπίδια στην περιοχή μας. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, τώρα που σας διακόπτω. Είπατε ότι ενημερωθήκατε όχι από τη δική μας Δήμαρχο, όχι από την κυρία Ευσταθείο. Όχι, δεν ενημερώθηκα από την δική σας Δήμαρχο, ενημερώθηκα από τον υποψήφιο Δήμαρχο Στεργίου, από το Δήμο Γκίνης Μαντουδίου Αγίας Άννας. Αυτός με πήρε τηλέφωνο και μου είπε τις εξελίξεις που υπάρχουν, και συγκεκριμένα εκείνη την ημέρα είχα συμβούλιο και έβαλε το θέμα στο συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο Λίμνης Αγίας Άννας Μαντωδίου στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί έμαθα όλη την εξέλιξη. Αφού είπα, σας πληροφορήθηκα εκτενέστερα για το τι συνέβη από τον Δήμαρχο και πρώην Πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, τον κύριο Νικολάου, Δήμαρχο Θήβας, μου είπε ότι ναι, συμφωνήσαμε σε όλα, θα παίρνει ένα δίτιμο 60.000 ευρώ η διαδικασία αυτή, η μεταφορά των σκουπιδιών, είναι απόθεση των σκουπιδιών στο Χιτά για τη συντήρησή του. Βέβαια δεν τα παίρνει στεία αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα στο έγγραφο το οποίο κατεβάσαμε από τη Διάβγεια λέει ότι θα χρεώνεται 35 ευρώ ο τόνος, και τα συνολικά έσοδα, αν υπολογίσουμε ότι θα είναι γύρω στους 3.000 τόνους η αναπόθεση των απορριμμάτων, θα αποφέρουν 105.000 ευρώ στο ταμείο όμως του Περιφερειακού ΦΟΣΔΑ. Μα αυτός έχει τη διαχείριση. Δεν την έχει Ιστιαία πλέον. Δεν την έχει ο Χιτά της Ιστιαίας. Παλιά υπήρχαν, ξεκινήσαμε με τον Γιάννη τον Καπόλο που ήταν πρόεδρος του Χιτά, και μετά σε μένα, και μετά τον πήρε ο κ. Καλλιδιάρης. Τώρα που έγινε ο ΦΟΣΔΑ, τελειώσαμε εμείς. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Δεν έχουμε καμία δηλαδή διαχείριση. Τη διαχείριση την κάνει ο ΦΟΣΔΑ. Ο ΦΟΣΔΑ λοιπόν λέει τι θα κάνει, πώς θα, τι θα πληρώσει, τι θα κάνει και τι θα δείξει. Εκεί λοιπόν τα έχει δώσει σε μια ΑΕ που όλους τους Χιτά που έχουν μετατρεπεί σε ΦΟΣΔΑ, δηλαδή κάνει τη διαχείριση, ένα αποθέτει τα σκουπίδια, τα καλύπτει με χώμα, δηλαδή κάνει την ταφή των σκουπιδιών, τα έξοδα της ταφής των σκουπιδιών, και από εκεί βγαίνει το κοστολόγιο. Βέβαια το κοστολόγιο των 35 ευρώ που μου είχατε πει εσείς, είχε έρθει, ήταν νόμος. Όλοι οι Χιτά να εισπράττουν 35 ευρώ τον τόνο αντίτιμο. Τότε εμείς είχαμε πάρει βέβαια την απόφαση αυτή για να συμμορφωθούμε, αλλά ποτέ δεν την εφαρμόσαμε. Διότι με τα 15 ευρώ και τα 17 ευρώ που πλήρωναν οι πρώην Δήμοι εδώ της Βόρειο-Κεντρικής Εύβοιας, φτάνανε, κάναμε καλή διαχείριση, φτάνανε αυτά για να είμαστε εντάξει και να είμαστε
Okay, ναι. Ούτως ώστε να λειτουργεί άψογα ο Χιτά της Ιστείας. Για να τα πάμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Χιτά Ιστείας, από όσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει, δεν λειτουργεί άψογα, ποτέ δεν λειτουργούσε, είχε προβλήματα. Πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως με τα υγρά λίμματα. Από τη στιγμή που υπήρχαν ισχυρές βροχοπτώσεις, τα υγρά λίμματα κατέληγαν δυστυχώς μέχρι στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Τα βλέπαμε μέχρι και στα ριάκια, σε ριάκια να κυλάνε από την Παναγία Ντινιούς. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο φαινόταν και γνωρίζαμε ότι ήταν από τα υγρά λίμματα του Χιτά. Σήμερα που αυτό το πρόβλημα ακόμη δεν έχει λυθεί, είναι δυνατόν ο Χιτά Ιστιαίας να παραλάβει και άλλα σκουπίδια εκτός από αυτά τα οποία αφήνουν οι κατοικοί του? Σίγουρα δεν μπορεί να παραλάβω άλλα σκουπίδια. Το πρόβλημα το οποίο πολύ σωστά εντοπίσατε, το οποίο υπήρχε, προσπαθήσαμε με κάποιες μελέτες να το διορθώσουμε. Δηλαδή οι δεξαμενές, οι οποίες καταλήγαν αυτά τα απόβλητα, ήταν τόσο μικρές, δεν είχαν σχεδιαστεί τόσο μεγάλες δεξαμενές για να μπορούν και μετά ο βιολογικός καθαρισμός. Ναι, να ότι και ο βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργούσε ιδιαίτερα. Το τελευταίο καιρό λειτουργούσε κανονικά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αυτές οι δεξαμενές ήταν μικρές και δεν μπορούσαν να προλάβουν την επεξεργασία. Και όταν είχαμε μεγάλη προχόπτωση, ξεχυλίζανε οι δεξαμενές. Γιατί δεν κάνατε κλειστές τις δεξαμενές για να μην παραλαμβάνουν, να μην μπλέκονται? Έτσι ήταν η διαδικασία, έτσι ήταν η μελέτη η οποία εκπονήθηκε από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση της Εύβοιας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, όμως τώρα θα προσπαθούσαμε να το λύσουμε. Και ήδη το τελευταίο καιρό, με πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, δεν είχαμε όπως είχαμε στην αρχή τη μεγάλη έξοδο αυτών των αποβλήτων και στην Παναγία Ντουνιούς, όπου εκεί ξέρετε κάποια στιγμή το νερό της Παναγίας Ντουνιούς δεν ήταν κατάλληλο για πότες. Όπως είχε επιβαρυνθεί πάρα πολύ και η γεώτηση η οποία υπάρχει στη Συνασσό στο δρόμο και είναι στα όρια. Φανταστείτε τώρα τα σκουπίδια τα οποία θα έρθουν τα επιπλέον, γιατί ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο δεν θα φέρουν και τα σκουπίδια άλλης περιοχής της Πελοποννήσου? Γιατί η Πελοπόννησος όλη στερείται Χιτά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πάρουμε τα σκουπίδια του Πύργου Ηλίας, τα σκουπίδια της Τίνου. Και μπορεί να πάρουμε και τα σκουπίδια της Μύκονο. Μπορεί. Της Μύκονο? Ναι, μπορεί. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εσείς ως έμπειρος αυτοδιοικητικός, νομίζετε ότι η Δήμαρχος θα μπορούσε να δράσει διαφορετικά και όχι βέβαια μόνο η Δήμαρχος Ιστείας Ερυψού, αλλά και ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Ο ένας που είχε δικαίωμα ψήφου ψήφισε θετικά σε μια ομόφωνη απόφαση στις 18 Δεκεμβρίου, την οποία μάθαμε δυστυχώς 1,5 μήνα μετά και μάλιστα από το Διάβγεια. Και από την άλλη μεριά, η Δήμαρχος η Λίνα Ευσταθείου, ενώ είχε δικαίωμα λόγου, δεν εναντιώθηκε. Κοιτάξτε, εσείς τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είχε γίνει σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμαρχος Λίμνης Αγίας Άννας Μαντουδίου, εντάξει, δεν τον πολύ νοιάζει. Στο βάθος όμως, αν το σκεφτεί καλά, τον νοιάζει και αυτόν. Όλος με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που θα υπέρχει στην περιοχή της Ιστείας, θα φτάσει και σε αυτόν η μόλις του περιβάλλοντος. Μέσω οκτών, μέσω, και θα έχει πλήγμα και ο τουρισμός ο δικός της. Τώρα όμως ήταν μέλος, συμφώνησε, η κυρία Δήμαρχος, εκπλήσουμε πώς δεν έκανε αμέσως το αυτονόητο. Έπρεπε μόλις πάρθηκε αυτή η απόφαση να έρθει εδώ στην Ιστεία, να καλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με όλους τους φορείς, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να δημιουργήσει μια επιτροπή αγώνος, η οποία θα κάναμε κάτι. Τώρα έχει περάσει περίπου ένας μήνας και δεν κάναμε τίποτα. Να κάνουμε μια επιτροπή αγώνος, να κάνουμε κάποιες κινητοποιήσεις, ούτως ώστε να μην γίνει δεκτό αυτό το αίτημα. Και όταν μου είπε εμένα ο φίλος μου ο Δήμαρχος Νικολάου, λέει, τι να κάνουμε ρε Δήμαρχε, έτσι τα κάνα τα νήμα, με λέει, το Καρπενήσι τα πήρε Λαμία. Λόγω και εμείς παίρνουμε τις Λίμνες. Δεν κατάλαβα. Ναι. Και η Χαλκίδα λέει, θα πάρει καλή ιστορία. Μένα όμως στην Ιστεία, να μου φέρνεις τα σκουπίδια από τον πύργο Ηλίας και από την Τίνο, είναι απαράδεκτο. Ας τα πάτε κάπου εκεί πιο κοντά, που σας εξυπηρετεί. Παλαιότερα είχε συζητηθεί να έρθουν τα σκουπίδια του Αλιβερίου. Αλλά τελικά αποφασίστηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει αυτό, γιατί υπήρχαν πολλά προβλήματα. Το Αλιβέρι είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς από τον πύργο Ηλίας και προφανώς από την Τίνο. Ακούστε να δείτε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Είχα δώσει και εγώ και ο προηγούμενος δήμαρχος μία βεβαίωση στον τότε δήμαρχο, όχι Αλιβέριο, Καρίστου, Κίμης. Mm-hmm. Καρίστου Μαρμαρίου, ναι. το Μανώλη. Να τον εξυπηρετήσουμε για να μπορέσει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα τους ώστε να δημιουργήσει ο δικό του σχητά. Mm-hmm. Γιατί τους είπαν, κύριε, τώρα μέχρι τώρα πού τα πάτε. Ναι. Και λέει, τώρα εγώ τα πάω στη Χαλκίδα, είχε πάρει και από τον κύριο Ζεμπίλη μια τέτοια βεβαίωση και από μένα και τα πάμε εκεί. Το κάνατε προκειμένου να εξυπηρετήσει μια κατάσταση. Ναι, και για να μην καρφωθεί τότε ο τότε δήμαρχος, διότι υπάρχουν πρόστιμα. Και τώρα αρχίζουν να μπαίνουν τα πρόστιμα. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η μεταφορά. Διότι ανεξάρτητες κομματερές σταματήσανε, τελειώσανε. Πώς κάναμε σε αποκατάσταση στη Λιχάδα 450.000 ευρώ και κλείσαμε τη χωματερή. Πώς κλείσαμε τη χωματερή στο Πευκή, στη θέση Μαντήλα 80.000. Τα κλείσαμε όλα αυτά. Δεν έχουμε εμείς πλέον αιστείες. Να τα κλείσετε. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν σε διάφορα πανέμορφα μέρη εστίες σκουπιδιών και μικρές χωματερές ακόμα παρόλο που λειτουργεί οχητά. Ναι, αυτό κοίταξε. Αυτό εναπόκειται στην κάθε δημοτική αρχή. Δεν υπάρχει εκεί οροθετημένος χώρος ότι εδώ είναι πρώην σκουπιδότοπος, όπως ήταν στη Μαντήλα, όπως ήταν στο Γιώργη Λιγάτος, όπως είναι κάπου αλλού. Αυτά ναι. Τα κλείσαμε όλα. Ναι. Τώρα, εάν εγώ σαν δήμαρχος δεν κάνω τη διαδικασία αυτή, να τα κλείσω και αυτά και να τα μαζεύω τα σκουπίδια κανονικά, διότι είτε δεν έχω προσωπικό, είτε δεν έχω πετρέλαιο, είτε δεν έχω τέτοιο, είναι άλλο θέμα αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν είχαμε καμία ανεξέλεκτη πλέον χωματερή στο Δήμο Εστίας Ελλήψων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Τι προτείνετε λοιπόν? Εγώ προτείνω αμέσως τώρα, βέβαια κάνω και στο δελτίο τύπου, αν το διαβάσατε κυρία Δελκή, κάνω μια έκκληση στην αντιπολίτευση να συστρατευτεί, να δημιουργηθεί μια επιτροπή αγώνος, η οποία από αύριο το πρωί, από τη Δευτέρα το πρωί, θα ξεκινήσει έναν αγώνα αντίθετο προς τη μεταφορά αυτή όσον αφορά το θέμα των σκουπιδιών από τον πύργο Ηλίας και από την Τίνο. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε κινητοποίηση. Πρέπει να κλείσουμε τους δρόμους. Πρέπει το πρώτο κουντέλι που θα ξεκινήσει να έρχεται να μην πάει στο χιτά. Mm-hmm. Έτσι μόνο θα καταλάβουν αυτοί και στα πάνω που θέλουν αυτοί. Το να πάρω εγώ σκουπίδια από άλλη περιοχή να τα πάρω. Παίρνω από τη Λίμνη, παίρνω από το Μαντούδι, παίρνω από την Αγιάνα. Και τότε η συστία δεν αντέδρασε πραγματικά για να μην δημιουργηθεί αυτό ο χιτά. Όπως αντιδρούν όλες οι περιοχές της Ελλάδος, ναι. Αλλά είπαμε ότι έγινε, ό,τι έγινε, έγινε. Ναι, υπήρχε πρόβλημα με την τοποθέτηση. Μπράβο, εκεί στην χωροθέτηση, τη μελέτη όσον αφορά τη θέση Ελλήνων. Δεν έπρεπε να γίνει. Αυτό το πράγμα τελείωσε. Ναι, το έκανε το Συμβούλιο Περιοχής στην συνεργασία με τον Νομάρχη, δεν αντιδράσανε οι εστίες. Ναι. Μα να με σύμφερε σαν δήμαρχος Αρτεμισίου και το Γιάννη Σαματίου σαν δήμαρχος Ελλήνων και το Ματάκια σαν δήμαρχος. Δεν του λέει, κύριε, εγώ θα φύγω από τον τόπο το δικό μου, θα πάω εκεί. Ναι, αλλά δεν είναι λύση αυτή. Δεν θα πρέπει για μία ακόμα φορά να υποκύψουμε και να δεχτούμε πράγματα τα οποία θα καταστρέψουν το περιβάλλον μας. Βέβαια, αυτό κοιτάξτε να δείτε τώρα. Να σας πω και κάτι άλλο το οποίο θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή όταν έγινε ο Χιτά, είχε 15 χρόνια ζωής. Τα κύτταρα δηλαδή, το κύτταρο αυτό που δημιουργήθηκε ήταν για 15 χρόνια ζωής. Δηλαδή, 15 χρόνια ζωής θα μπορούσαμε εμείς με υπολογισμούς από τη Λίμνη. Από τη Λίμνη μέχρι την Εδιψώ, μέχρι τον Αγίο Λιχάδος, να πηγαίνουν τα σκουπίδια εκεί 15 χρόνια. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή από το 2006 περίπου ξεκίνησε, τώρα έχουμε 2016, έχουμε μια δεκαετία, δηλαδή έχουμε έναν χρονικό ορίζοντα. 5-6 χρόνια. 5-6 χρόνια περίπου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με την επιβάρυνση αυτή, σε 2-3 χρόνια θα γεμίσει το κύτταρο. Οπότε τι θα γίνει μετά, δηλαδή θα αναγκαστούμε εμείς τα σκουπίδια να τα πάμε στην Κοζάνη. Μου λέτε ότι εμείς ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε και χώρο να υπόθεση των δικών μας σκουπιδιών. Λοιπόν, πάμε σε άλλη κατάσταση μετά, η οποία έρχεται. Ξέρετε ποια είναι αυτή, η καύση σκουπιδιών. Mm-hmm. Φανταστείτε εκεί στην περιοχή αυτή να γίνει, να δημιουργηθεί εργοστάσιο καύση σκουπιδιών. Στην Αυγαριά. Βέβαια. Πάμε σε αυτή την κατάσταση μετά. Όπως δημιουργήθηκε στην Κοζάνη, όπως δημιουργήθηκε, άρχισαν πλέον στην Ελλάδα να σταματούν οι χιτά. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Να σταματούν, ναι. Να σταματούν οι διαδικασίες του χιτά και λέει, κύριε, εγώ αυτά μόλις θα τελειώσουν οι χιτά, εσείς μετά αυτός ο χώρος εκεί θα γίνει μια μονάδα εγκατάσταση η οποία θα κάνει διαλογή των σκουπιδιών στην πηγή τη, δηλαδή εκεί που θα μαζεύονται, αλλού θα πηγαίνουν τα ταξίδια, αλλού θα πηγαίνουν τα φαγόσιμα, αλλού θα πηγαίνουν εκεί και από εκεί και πέρα θα δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο το οποίο αυτό. Τα φτιάχνει πάρα πολύ αυτό καλά. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι και στην ίδια θέση. Τέλος πάντων σε όποια θέση. Μα δεν μπορεί, αφού εκεί είναι η κατάσταση του χιτά, εκεί θα γίνει τη διαλογή. Εκεί θα μπει σε ένα πρόγραμμα. Τώρα έχω
κάποιες επαφές που έχω, γιατί όπως είπατε στην αρχή, εξασκώ ακόμα δηλαδή με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχω κάποια σχέση. Το ΕΣΠΑ αυτό το οποίο θα έρθει, το καινούριο ΕΣΠΑ, θα περιλαμβάνει τέτοιου είδους καταστάσεις. Θα περιλαμβάνει διαλογή σκουπιδιών, κομποστοποιήσει, όλα αυτά τα υλικά, και μετά εκ των υστέρων θα γίνεται κάποιο σκουπιδιών. Και δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς. Αυτό θα είναι δηλαδή ο μπούσουλας για το καινούριο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή, όπως μας τα λέτε, μας περιμένουν χειρότερα πράγματα. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο η έλλειψη ενημέρωσης η οποία υπάρχει και κανείς από τους πολίτες δεν γνωρίζει ποιες είναι οι προθέσεις του Δήμου. Δεν φτάνει το γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα να θαυτούμε από τα σκουπίδια των άλλων. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ο χιτάβρο κεντρικής έβειας να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τους ίδιους τους δικούς του πολίτες, αλλά τελικά μας περιμένει και η καύση των σκουπιδιών. Αυτό μας λέτε. Βέβαια, αυτό είναι. Έτσι όπως τα λέτε είναι ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να γίνει αυτή η ομάδα που ανέφερα κινητοποίησης, να γίνει μια ομάδα από όλους τους φορείς, από όλους τους φορείς, από τους συλλόγους, από τον Δήμο, από, να μπουν μέσα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα ηγηθούν, για να έχουμε να κάνουμε ένα συμβούλιο ούτως ώστε να δημιουργήσουμε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να κάνουμε για να αποτρέψουμε, τονίζω, να αποτρέψουμε αυτή τη μεταφορά σκουπιδιών. Ως πολίτες, λοιπόν, διότι σήμερα μπορούμε να δεχτούμε αυτά τα δύο μέρη Πίνος και Πύργου Ηλίας. Ποιος μου λέει εμένα αύριο που θα κλείσουν και άλλες κομματερές και δεν θα υπάρχουν να πάνε σκουπίδια. Δηλαδή θα αρνηθεί τα Λιώσια να τα πάρει, θα αρνηθεί η Λαμία να τα πάρει. Και σου λέει Βολική είναι εκεί στη Βόρεια Ευαισθησία, ας τα πάμε εκεί. Και από τόσους τόνους που είναι να φέρουμε, μας τριπλασιάσουν τους τόνους. Και έτσι σε 2-3 χρόνια θα αναγκαστούμε να μην έχουμε εμείς που θα πάμε τα σκουπίδια. Και θα αναγκαστούμε στην άλλη κατάσταση που είπατε να δημιουργηθούν ΑΕ, οι οποίες θα πάρουν για την καύση σκουπιδιών, δημιουργώντας πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούμε, καταρχάς να δώσουμε, να ενημερώσουμε τους πολίτες τι μας περιμένει. Με λίγα λόγια δηλαδή, είναι στο δικό μας χέρι να κινητοποιηθούμε, να σηκωθούμε όλοι από τους καναπέδες, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που παίρνετε, που καταλαβαίνετε εσείς πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και είστε ευαίσθητοι προς το περιβάλλον. Αυτή την πρωτοβουλία να τη συνεχίσετε, να έρθουμε σε επαφή και με τον άλλο τον Δήμο, τον Όμορο της Λίμνης Αγίας Άνας Μαντολίου, με όποιους θέλουν δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί η Δήμαρχος δικιά μας να μην θέλει και ο Δήμαρχος εκεί, οι άλλοι, η αντιπολίτευση και όλοι οι άλλοι παράγοντες, να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα αντισταθεί για το καλό του τόπου μας και για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, το τόσο ωραίο περιβάλλον της Βόρειας Κεντρικής Αγίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εγώ.